Χαίρετε κυρίε και κύριοι, και πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλου. Μια εβδομάδα η οποία ξεκίνησε και πάλι με αρκετά υψηλέ θερμοκρασίε, κυρίω στα νότια του Σαββατοκύριακου. είχαμε ιδιαίτερα υψηλέ θερμοκρασίε, σχεδόν καλοκαιρινέ, στη νότια νησιωτική χώρα και κυρίω στην Κρήτη, σε συνδυασμό επίση και με μια έντονη μεταφορά αφρικάνικη σκόνη, η οποία ήταν πραγματικά πολύ πιο έντονη στα πολύ πολύ νότια, νότια νησιωτικά τμήματα και κυρίω στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα του Σαβτοκυριακού κύλησε με ηλιακάδα και επίση υψηλέ θερμοκρασίε, ακόμα και πάνω από 20 βαθμού είχαμε στα βόρεια παιδινά. Σήμερα άλλαξε η εικόνα του καιρού. Στα περισσότερα τμήματα τη δυτική, κεντρική και, και, και βόρεια χώρα έχουμε ελασποβροχέ, ασθενείωσιμε και μέτρια ένταση. Στα νότια, λιγότερη σκόνη. Θα επαναληφθεί το φαινόμενο κατά πάσα πιθανότητα Τετάρτη. Θα ακολουθήσουν σε λίγο λεπτομέρειε. Βλέπετε την. Εξέλιξη για το επόμενο εξετράωρο. Σύννεφα θα έχουμε και πάλι πάνω από τον ελληνικό χώρο. Να τονίσω ότι μέχρι και το ξημέρωμα τη Τρίτη βροχέ, λασποβροχέ, κατά περιόδου θα έχουμε κυρίω τα βόρεια-βορειοανατολικά, οι οποίε θα περιοριστούν σημαντικά προ το ξημέρωμα στι βορειοανατολικέ περιοχέ τη χώρα. Τώρα την Τρίτη βλέπετε και πάλι κάποια σύννεφα, τα οποία θα είναι περισσότερα στην Δυτική και την βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι και θα δώσουν κάποια φαινόμενα. Να το δούμε αυτό καλύτερα πολύ γενικά. Ποιε περιοχέ φαίνεται να επηρεάζονται, βλέπετε. Εδώ τα δυτικά και τα βόρεια, κυρίω όμω από το απόγευμα προ το βράδυ ισχύουν αυτέ οι όποιε βροχέ και τα χρώματα που βλέπετε στου δέκτε σα. Στην υπόλοιπη χώρα είναι πεντακάθαρος ο χάτη. Και πάμε να δούμε χωρισμένη την χώρα μα σε τρία μέτεο τμήματα. Καλύτερα την εξέλιξη του καιρού για την Τρίτη. Πώ θα ξεκινήσει η Τρίτη. Μέσα στη νύχτα να επαναλάβω. Εδώ στι βορειότερε περιοχέ θα έχουμε λασποβροχέ. Σα τονίσω και μέτρια ένταση προ το ξημέρωμα. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν, επαναλαμβάνω, σε Ανατολική Μακεδονία, κυρίω Θράκη και νησιά Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου, που δεν αποκλείεται να εγκλωθούν και κάποιε τοπικέ καταιγίδε. Ψυχάλε και ασθενεί τοπικέ λασποβροχέ δεν αποκλείεται να έχουμε και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πολύ πολύ τοπικού χαρακτήρα όμω και μικρή διάρκεια. Και γενικά μέχρι και λίγο από το μεσημέρι εδώ στα Ανατολικά, Βορειοανατολικά, προναφερθέντα τμήματα ο καιρό θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση και θα έχουμε και ανοίγμα. Στην υπόλοιπη χώρα, αρκετά ανοίγματα, κυρίω στα ανατολικά και τα νότια, με ηλιοφάνεια, παροδικέ συνευχέ στην βόρεια Ελλάδα και κυρίω στα ορεινά, τι πρωινέ προμεσημινέ ώρε. Στα δυτικά, επίση κάποια συνευχιά με κάποιε μπόρε, κυρίω στα ή ημιωρινά, ορεινά τμήματα τη χώρα μα. Και επαναλαμβάνω, θα έχουμε λιγότερη σκόνη στι νοτιότερε περιοχέ τη Ελλάδα, ήδη από το πρωί τη Τρίτη. Πάμε στην δεύτερη κάρτα. Να δούμε την εξέλιξη μέχρι και τι απογε... σημερινέ αργά ώρε και τι πρώτε απογευματινέ. Θα παρατηρήσετε ότι εδώ στα ανατολικά, νοτιοτολικά, ο καιρό θα παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερα ανοίγματα, δηλαδή θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια με κάποιε αρέσει συνευχέ με την εινόδη γαλακτόδη όψη να πυκνώνουν κατά τόπου και κατά περιόδου, χωρί όμω να αφήνουν κάποιο ιδιαίτερο φαινόμενο. Αρκετή ηλιοφάνεια στι περισσότερε ανατολικέ και νότιε, νοτιοτολικέ και λοιπόν και στα δυτικά βορυδικά, η δείχνει να πυκνώνει μέχρι και τι θα αφήσει κάποιε περισσότερε περισσότερε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε εδώ στι βορειοδυτικέ, δυτικό-βορειοδυτικέ περιοχέ πιο συγκεκριμένα. Και αυτά τα φαινόμενα θα περπατήσουν προ το απόγευμα λίγο πιο ανατολικά, επηρεάζοντα κυρίω τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και ο πλευρά Κεντρική Μακεδονία αρχικά, την Πέλα Πυρία και η Μαθία. Τώρα προ το βράδυ, μπόρε και τοπικέ καταιγίδε εκτό από τα βορειοδυτικά, κυρίω σε μοιρινά ορεινά, δεν αποκλείεται να έχουμε και στην Μακεδονία, κυρίω στην κεντρική και την ανατολική, τοπικά και στην βόρεια Θεσσαλία, πιο τοπικά τα φαινόμενα μέχρι και αργά το βράδυ στι δυτικέ Περιοχέ τη Θράκη, όπου και εδώ αργά τη νύχτα δεν αποκλείεται να βγάλει και κάποιε παροδικές τοπικού χαρακτήρα καταιγίδε. Στα υπόλοιπα ανατολικά και τα νότια, από το βράδυ τη Τρίτη, θα έχουμε μόνο λίγε αρέσει νευχέ τοπικά, πιο πυκνέ. Και στα δυτικά, οι όποιε μπόρε θα πάρουν ακόμα πιο τοπικό χαρακτήρα. Νοτιά θα επικρατήσει αρχικά, δυνατό στην Δυτική Ελλάδα, στα 6 με 7, στο Βόρειο Ιόνιο θα αγγίξουν οι νότιοι άνεμοι και τα 8 ποφόρ, αλλά υπολογίστε με ανάλογε εντάσει και στα ορεινά υπηρετικά τμήματα, στο Αιγαίο Νοτιά θα ενισχυθεί κυρίω προ το μεσημέρι και μετέπειτα και θα φτάσει κατά τόπου στα βόρεια, κυρίω τα 5 με 6 και κατά διαστήματα και τα 7 ποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα, κατά τη διάρκεια των νυχτερινών και πρώτων πρωινών ωρών, θα παραμείνει σε μάλλον υψηλά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Θα φαίνεται να έχουμε παγετό ακόμα και στα ορεινότερα τμήματα με του νοτιάδε και την σκόνη και την συννεφιά. Το ε, κατώτερο, θα έλεγα θερμοκρασιακά θα το έχουμε στα ορεινά και στην Βόρεια Ελλάδα στου 5 με 9 βαθμού κατά μέσο όρο ο υδράργυρο, στου 10 με 14 βαθμού στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι αρκετά 20 άργια και πάλι στου 20 διάρκεια στι νοτιότερε, κυρίω οι και νησιωτικέ περιοχέ. Στην Βόρεια Ελλάδα στου 15 με 17 βαθμού Κελσίου, την Πεδηνίου, ο υδράργυρο αργά το μεσημέρι τη Τρίτη, στα ορεινά γύρω στου 10 με 16 βαθμού Κελσίου, αυτό τι μεσηβρινέ αργά ώρε τη αυριανή ημέρα. Στην Αττική γενικά ο καιρό θα είναι καλό με ηλιοφάνη και κάποιες αραιές συννευχές που και κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών θα πυκνώνουν λίγο περισσότερο. Κυρίως στα βόρεια τη νύχτα. Οι άρεμοι νοτιάδες πρόσχερα δεν αποκλείται μέσα στην ημέρα να φτάσουν τα 6 με 7 από 4 κυρίως στα ορεινά και στα ανατολικά τμήματα του νομού και ο Ιδράγυρος γύρω στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Θεσσαλονίκη. Και στην ευρύτερη περιοχή τη Κυρική Μακεδονία θα συνεχίζει να βρέχει κατά διαστήματα, να λάσπο βρέχει και κατά τη διάρκεια των μεταμεσο... μεταμεσονύχτιων ωρών μέχρι και το ξημέρωμα. Τι πρωινέ ώρε κάποιε τοπικέ ασποβροχέ ίσω εντοπίζονται στα ανατολικά τμήματα τη περιφέρεια, αλλά γενικά μέχρι και το μεσημέρι θα ανοίξει ο καιρό στα παιδινά. Κάποιε συνευχέ θα έχουμε κατά περιόδου λίγο πιο πυκνέ στα ορεινά. Απόγευμα και κυρίω προ το βράδυ θα πρέπει να έχουμε ένα νέο πέρασμα από κάποιε διάσπαρτε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε στι περισσότερε περιοχέ Κυρική πιθανόν συμπεραβλωμένε και τη Θεσσαλονίκη, νοτιά και εδώ, αλλά το εξάρι, πεντάρι, εξάρι θα δυναμώσει λοιπόν ο νοτιά, κυρίω από αργά το απόγευμα προ το βράδυ, πρόσκαιρα, με τον υδράγυρο γύρω στου 16 με 17 βαθμού Κελσίου, αργά το μεσημέρι στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Τετάρτη και θα σταματήσω λίγο στο μεσημέρι να δούμε τι όποιε συνευχέ, οι οποίε θα είναι πιο πυκνέ στα δυτικά, βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα, θα έχει ανοίξει ο καιρό, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε ένα νέο γύρο από κάποια σκόνη, ίσω και έντονη, κυρίω στι νότιότητα περισσότερε νησιωτικέ περιοχέ κατά τη διάρκεια τη Τετάρτη και κάποια θολούρα. Δεν αποκλείεται να την έχουμε εδώ. Βλέπετε το αχνό γκρι χρώμα και στον προγνωστικό χάρτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, λοιπόν, μεγάλα θα είναι τα ανοίγματα του καιρού στι περισσότερε περιοχέ με ένα νοτιά ο οποίο θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίω στι νότιε νησιωτικέ περιοχέ τη χώρα. Τώρα, από τα σύννεφα που σα έδειξε εδώ στα βόρεια βορειοδυτικά, αναμένεται να επηρεαστούν κυρίω με κάποιε βροχέ το βόρειο κομμάτι του Ιωνίου και η Ήπειρο, όπου στα βουνά θα χιονίσει κατά διαστήματα, όχι ιδιαίτερα πολύ. Ενώ και στην κεντροανατολική Μακεδονία υπάρχει το ενδεχόμενο την Τετάρτη το απόγευμα βραδάκι να ξανά έχουμε κάποιε τοπικέ μπόρε. Εκεί όπου βλέπετε τα χρώματα, δυστυχώ και το λέω και το τονίζω, δεν έχει βρέξει επαρκώ στην Κρήτη. Μην κοιτάτε που είχαμε κάποιε έντονε βροχέ στην νότια Κρήτη, κάποιε τι προηγούμενε εβδομάδε. Γενικά οι βροχέ λείπουν οι αξιόλογε από το νησί και γενικά από την Νότια Ελλάδα και δεν διαφαίνεται να τι έχουμε αυτέ ούτε και τι επόμενε ημέρε. Κατά τα άλλα, την Πέμπτη, αυτέ οι αποχρώσει που δηλώνουν κάποιε τοπικέ βροχέ, Μπόρε ή και σποραδικέ καταιγίδε και καλύπτουν τη βορειοανατολική νησιωτική Ελλάδα, Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία, κυρίω τα βόρεια τμήματά τη και τη δυτική βορειοβητική Ελλάδα, θα τι έχουμε το πρώτο μισό τη Πέμπτη με κάποιε μάλιστα χιονοπτώσει, πρόσκαιρε και λίγο πιο Πυκνέ στην βορειοδυτική ορεινή Ελλάδα, ακόμα και πάνω από τα χίλια περίπου μέτρα όσον αφορά στο υψόμετρο. Δείτε και πάλι πόσο καθαρό παραμένει ο χάρτη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και επαναλαμβάνω, αυτέ οι αποχρώσει αφορούν για, σε βροχέ κυρίω το πρώτο μισό τη Πέμπτη. Γιατί α, βλέπετε και τι συνευχέ που θα δώσουν αυτά τα φαινόμενα. Τι συνευχέ οι οποίε μέχρι και το απόγευμα θα έχουν εκτοπιστεί ανατολικότερα και από το μεσημέρι και μετέπειτα θα ανοίξει ο καιρό την Πέμπτη σε ολόκληρη την Ελλάδα και στι περιοχέ όπου θα έχουμε τα φαινόμενα όπω προείπα. Θα μα αφήσει τώρα το σύστημα αυτό που θα περάσει την Πέμπτη από τα δυτικά προ τα ανατολικά, δυνατού δυτικού ανέμου στα 6 με 7 και τοπικά και οκτώ 8 ποφόρ και θα πέσει η θερμοκρασία κατά τόπου αισθητά, κυρίω στα δυτικά, τα ορεινά και κατά τόπου επίση και στην βόρεια Ελλάδα. Για να δούμε τώρα την Παρασκευή πιο αργά από ότι την Πέμπτη, γιατί η Παρασκευή δεν φαίνεται να κιλά με βροχέ. Βλέπετε όμω ένα αχνό γκρι χρώμα, κυρίω εδώ στα κεντρικά και τα νότια. Θα έχουμε μια συννεφιά την Παρασκευή, πρόσκαιρα πιο πυκνή. Πελοπόν ο Κυκλάδε και Κρήτη από αυτή τη συννεφιά ίσω δεχθούν κάποια παροδική ψυχάλα. Στην υπόλοιπη χώρα, μόνο κάποια πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά και ανέμου πιο εξασθενημένου από ότι την Πέμπτη στα 3 με 4 τοπικά στα νότια και 5 εμποφόρ. Παρασκευή λοιπόν δεν θα έχουμε βροχέ αλλά κάποια συννεφιά και το Σάββατο θα ανοίξει ο καιρό αρκετά με αρκετή Κρήτη, ανοιξιάτικη ηλιοφάνεια σχεδόν παντού και τοπικέ συνευχέ και με του ανέμου να παραμένουν βορειοδυτικοί γύρω στα 4 με 5 τοπικά έως και 6 υποφόρ στα νότια. Από πλευρά Ευρώπη τώρα, πυκνέ θα είναι χιονοπτώσει σκοτία και την Τετάρτη. Όσοι μα παρακολουθείτε από Δανία και Βορειοανατολική Γερμανία εδώ από το Βερολίνο να γνωρίζετε ότι οι χιονοπτώσει την Τετάρτη θα είναι αρκετά πυκνέ στα ε, τμήματα που προανέφερα μέχρι και αργά το απόγευμα. Βροχέ, τοπικέ καταιγίδε εκεί όπου είναι πιο σκουροί οι χρωματισμοί θα έχουμε στα υπόλοιπα δυτικό κεντρο, Στην χώρα μα, ε, είπαμε την Τετάρτη ποιε περιοχέ ίσω επηρεαστούν και την πέμπτη Βλέπετε, θα περάσει ένα σύστημα πολύ πολύ γρήγορα πάνω από τον ελληνικό χώρο. Θα δώσει κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη τώρα, βλέπετε, κάποια φαινόμενα πρόσκαιρα στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αλλά όσο θα βαδίζουμε προ το Σαββατοκύριακο, θα ανοίγει ο καιρό σε εμά και στην υπόλοιπη Ευρώπη θα γίνεται πιο μαλακό ο καιρό και οι χιονοπτώσει εντοπίζονται σε μεγαλύτερη υψόμετρα. Αρκετά βροχερό θα παραμείνει αυτό στι δυτικέ, νοτιοδυτικέ περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Υπήρου. Για να δούμε όμω και από πλευρά αερίων μαζών πώ θα κυλήσουν τα πράγματα. Εμεί βρισκόμαστε τώρα υπό την επίδραση κίτρινο πορτοκαλί από χρώ τουλάχιστον μέχρι την Δετάρτη όπου και οι θερμοκρασίε θα είναι αρκετά υψηλέ, κυρίω στα νότια, που είναι ακόμα πιο πορφυρά τα χρώματα. Αν αφήσω τώρα και πάω προ την Πέμπτη, βλέπετε κάποιε άλλε αποχρώσει, ελαφρώ και του γαλάζιου, επηρεάζουν κυρίω την κεντρική και την βόρεια Ελλάδα. Αυτή θα είναι η δυτική βορειοδυτική άνεμη που θα ρίξουν τον υδράργυρο κατά τόπου σε και κυρίω στα ορεινά και την Παρασκευή το πρωί, ίσω έχουμε παγετό στι ορεινέ περιοχέ όμω τη βόρεια Ελλάδα. Θα περάσει και αυτή η μπλε απόχρωση, αλλά προ το Σαββατοκύριακο θα μα έρθουν και πάλι πιο θερμέ κάνοντα τον καιρό αρκετά εναρμονισμένο με τη σημερολογική ενδείξεις Τώρα, πόσο ανοιξιάτικο την Τετάρτη δεν φαίνεται να αλλάζει ο υδράγυρο, αλλά την Πέμπτη, όπω βλέπετε, θα πέσει η θερμοκρασία όχι πολύ, αλλά η αίσθηση τη ψύχρα έω και ελαφρώ του κρύου θα γίνει έντονη, κυρίω στα βυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Παρασκευή. Το πρωί είπαμε πιθανότητα παγετού στα βόρεια, κυρίω ορεινά. Μέσα στην ημέρα θα παραμείνει κάπω ψυχρό ο καιρό στα κεντρικά και τα βόρεια με την συνεφιά. Γύρω στου 15 με 18 βαθμού Κελσίου, η στα νότια θα πέσει η θερμοκρασία εξαιτία τη όποια συνεφιά θα έχουμε την Παρασκευή. Σάββατο Κύριακο γενικά θα επανέλθει ο Ιδράγιο και πάνω από του 15 με 16 βαθμού Κελσίου. Αυτά προ το παρόν. Καλό βράδυ αύριο πάλι.